Και εμείς θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα με τον βουλευτή Πιερίας, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντόπουλο, καθώς υπάρχουν εξελίξεις στο ζήτημα της περιοχής του οικοπαίδου του Ψήμπο στον Όλυμπο και κατά πόσο θα απορροφηθεί όχι από το ΤΑΙΠΕΔ. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Δώστε μας, σας παρακαλώ, λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί έχουμε τώρα εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Το συζητούσαμε μέχρι πρόσφατα ότι θα απορροφηθεί η περιοχή, θα δοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση. Τώρα τι καινούριο έχουμε? Απλώς έγινε μια καινούργια διεπουργική στις 21 Ιουλίου του 2014 με τη νέα υπουργική σύνθεση μετά τον ανασχηματισμό, η οποία απένταξε το συγκεκριμένο ακίνητο, έρχεται πλέον στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ, παραμένει στο Υπουργείο Υγείας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στην επομένη στις 22 Ιουλίου του 2014. Αυτό είναι όλο. Mm-hmm. Μετά τις εξελίξεις που είχαμε, όπως θυμάστε, κυρίως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν κέρια σημασίας μετά από πρόταση του Δημάρχου, η οποία ήταν σχεδόν ομόφωνη, μόνο με 4 μειοψηφίσαντες, όπου εδίδεται ένα κίνητο στην Ολυμπιακή Αχτή προς ανταλλαγή ώστε να παραμείνει το συγκεκριμένο ακίνητο να πάει στο Δήμο και να ανταλλαχθεί με άλλο ακίνητο στην Ολυμπιακή Αχθή. Πιστεύω, δεν ξέρω αν αυτό ήταν ο συγκεκριμένος καταλήτης, αλλά σημασία έχει όμως ότι με μια νέα απόφαση η διπολική απεντάσει το συγκεκριμένο ακίνητο από το ΤΑΙΠΕΔ, απελευθερώνοντάς το και δίνοντάς το πάλι στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγείας. Αυτή είναι η εξέλιξη. Μια εξέλιξη προς τη θετική κατεύθυνση, δεν λέμε ότι λύνει το θέμα, δεν έρχεται ούτε στο Δήμο, ούτε στους κατοίκους της περιοχής, παραμένει στην προτέρα κατάσταση όπως ήταν αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και εκφράσαμε απλώς μία. Αλλά είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Απλώς δεν είναι πλέον στην δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ και δεν θα είναι με τις fast track μεθόδους του ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση. Κύριε βουλευτά, επί τη ευκαιρία που σας έχουμε εδώ πέρα, σας παρακαλώ, δώστε μας λίγο και τη δική σας αίσθηση, το δικό σας σχόλιο για την όλη κατάσταση που ζούμε με τα ροδάκινα και τις αγροτικές καλλιέργειες. Σε λίγο έχουμε τα ροδάκινα της Μαθίας, σε λίγο έρχονται τα ακτινίδια της Πιερίας, τα οποία δεν θα απορροφηθούν από τη ρωσική αγορά. Η δική σας εικόνα ποια είναι? Αυτή είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Επικοινώνησα ήδη και με τον υπουργό, τον κ. Καρασμάνη, και με τον κ. Μηταράκη. Η πρόταση προσωπική δικιά μου, αν θέλετε, γιατί ήμουν και επί χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος, όπως γνωρίζετε, είναι ότι η μεγάλη ωφελημένη αυτή κατάσταση είναι η Τουρκία, η οποία πλέον τα προϊόντα της θα φύγουν προς τη Ρωσία και η οποία όμως αυτή τη στιγμή έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα ροδάκινα και τα ακνίδια της Τουρκίας εξάγονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς δασμούς. Αυτό έχει σαν συνέπεια ιδιαίτερα η Ισπανία και η Ιταλία να απορροφούν τουρκικό ροδάκινο, το οποίο είναι φθηνότερο από το ελληνικό, έχει χαμηλότερο κοστολόγιο και δεν έχει δασμό. Αν μπει ένας δασμός, έστω προσωρινά, όσο ισχύουν τα μέτρα της Ρωσίας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μπει ένας δασμός, επαναλαμβάνω, στα τουρκικά αγροτικά προϊόντα, τα οποία διοχετεύονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βγουν πρόσφορο έδαφος να αποβληθούν τα ελληνικά προϊόντα, ιδιαίτερα τα ροδάκινα, ακτινίδια και άλλα προϊόντα εποχής, τα οποία είναι ανταγωνίσιμα προς τα τουρκικά. Νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να προστατεύσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πήραν αυτά τα δυσάρεστα μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Και φυσικά να μην συνεχίσει να κλείνει το μάτι στην Τουρκία, εισάγοντας αδασμολόγητα τα τουρκικά αγροτικά προϊόντα, τα οποία είναι, επαναλαμβάνω, ανταγωνιστικά προς τα ελληνικά. Έτσι θα βγουν πρόσφορο έδαφος στις ευρωπαϊκές αγορές τα ελληνικά προϊόντα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε βουλευτά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.